Γεια σου, του Σάιτο Πολέμου. Έχω να παρατηρήσω τα εξής. Ο χώρος επιλέχθηκε κατόπιν πολλών συνεννοήσεων και διαβουλεύσεων με τον Σύλλογο των Σαϊτολόγων της Καλαμάτας και επιλέχθηκε σε το συγκεκριμένο χώρος διότι έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από τα μειονεκτήματά του. Πλεονέκτημα είναι ότι είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, που σημαίνει ότι ο κόσμος που επισκέπτεται την εκδήλωση μπορεί να μετακινείται εύκολα. Θα έχει εύκολη πρόσβαση να μετακινείται εύκολα, θα κάθεται και θα φεύγει. Άρα λοιπόν το κέντρο της πόλης όπως το ζήσαμε προχθές ήταν γεμάτο με αφορμή και τον Σάιτο Πόλεμο που έγινε εκεί. Πλεονέκτημα είναι και η ασφάλεια, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά παρά μόνο να παρατάξουμε τον κόσμο πολύ μακριά από το πεδίο ρήψης των Σαϊτών. Δεν γίνεται να είναι δίπλα. Άρα η ορατότητα για λόγους ασφαλείας. Θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην Σαΐτα, στη φλόγα της Σαΐτας και θα ακούει η Σαΐτα. Και στο καπνό. Ο Σαϊτομάχος δεν θα φαίνεται ιδιαίτερα, αυτό δεν φαίνεται ποτέ βέβαια, όταν θα αρχίσουν όταν θα πέσουν οι πρώτες Σαΐτες, ο καπνός που θα έχει γεμίσει όλη την ατμόσφαιρα δεν θα βλέπει, δεν θα δείχνει πρόσωπο Σαϊτομάχου. Αυτό το έχουμε δει σε όλες τις εκδηλώσεις όταν ο Σαϊτοπόλεμος γινόταν σε γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια γινόταν πάντα σε οριζόντια επιφάνεια και όχι με κερκίδες. Με κερκίδες γινόταν στο κήπεδο του Μεσσηνιακού και τότε όταν είναι κερκίδα δεξιά και αριστερά από το πεδίο ρήψης υπάρχουν πολλά προβλήματα ασφαλείας. Διότι εάν φύγει μία σαΐτα λόγω του φαινομένου της τροφορμής ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν κινείται ευθεία. Και η θεία να κινηθεί θα κινηθεί για λίγα μέτρα και μετά θα σκουθεί προς τα πάνω. Πριν από πολλά χρόνια είχε σκάσει και είχε φύγει σαΐτα και είχε χτυπήσει άτομο στο κήπεδο του Μεσσηνιακού. Λόγοι ασφαλείας λοιπόν επιβάλλουν να είναι στην ευθεία με τα μειονεκτήματα της θέασης. Σωστό. Αλλά όμως δεν είναι τόσο τρομερό. Δεν μπορεί να βλέπεις εκείνη την ώρα τον Σαϊτομάχο που ρίχνει δίπλα το πρόσωπο. Θα βλέπεις και θα ακούς τη σαΐτα. Ευχαριστώ.